2 κιλά και 800 γραμμάρια κάνει το ζευγάρι να πλέει σε πελάγι ευτυχίας. Το χαμόγελο το ζεις, Θανάση, δηλαδή. Δεν υπάρχει, το φοράς μονίμως το χαμόγελο τώρα, πας και δεν ξέρεις γιατί γελάς εν τω μεταξύ. Γελάς μόνος, περπατάς και γελάς μόνος και λες τι έγινε. Αλλά είναι τόσο συγκλονιστικό όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει που αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι απερίγραπτο. Η μαμά πλέον Κατερίνα μιλάει στο Star για την πιο γλυκιά αγκαλιά της ζωής της. Θα μας περιγράψεις λίγο τη στιγμή που την πήρες την αγκαλιά. Είναι συγκλονιστική στιγμή. Είναι μια στιγμή που νομίζω ότι κάθε γυναίκα πρέπει να τη ζει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα τον Πάντο που είναι εκτός από ένας καταπληκτικός επιστήμονας και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν όλα υπέροχα, ήρθαν όλα έτσι όπως έπρεπε να έρθουν. Ο γνωστός παρουσιαστής αγχώνεται. Για ποιο λόγο, μας τον εξηγεί στην κάμερα. Φίλε, δύσκολη στιγμή διαχείρισης άγχους, να καταλάβεις. Yeah. Αυτό που λένε πελάγι ευτυχίας είναι γεγονός πραγματικά. Θα σε αγχώσει η πρώτη μέρα που θα την πας στο παιδικό ή την πρώτη φορά που θα σου πει μπαμπά δώσ' μου λεφτά να βγω έξω με τον Γιώργο? Νομίζω ότι δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή μετά στην εξέλιξη που θα σε αγχώσει. Και όταν θα την πας στο παιδικό σταθμό θα αγχωθείς, και όταν θα βγει το πρώτο ραντεβού θα αγχωθείς, και όταν θα παντρεύεται θα αγχωθείς, και όταν θα κάνεις παιδί θα αγχωθείς. Είναι τρομερό. Να το κατηγόρι μου σύντομα. Ο μπας Θανάσης και η μαμά Κατερίνα φεύγουν για το σπίτι τους. Το ρόλο Διάκη περιμένει τη μικρή κορούλα τους. Να κάνω και την ερώτηση που κάνουν όλοι. Σε ποιον μοιάζει? Παιδιά, είναι ίδια ο Πάτρας όμως. Είναι φτιστή. Δεν λέω. Πάντως τα χρώματα είναι ίδια. Τώρα, ξέρεις, φυσιογνωμικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλάζει ούτως ή άλλως καθημερινά. Ποιο είναι το φαγητό που θες να τις μαγειρέψεις τώρα? Αν έχεις δυνατότητα να τις μαγειρέψεις ένα φαγητό. Θέλω να πίνει περισσότερο γάλα. Τίποτα άλλο δεν θέλω να τις κάνω αυτή τη στιγμή. Να σας ζήσει. Στην Αθήνα βρίσκεται η Ρία Αντωνίου. Το μοντέλο άφησε για λίγο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Ιταλία για οικογενειακούς λόγους. Έχει μόλις λίγα λεπτά που πάτησε ελληνικό έδαφος. Η Ρία Αντωνίου περπατά με ιταλικό αέρα, ενώ για αρχή μας προβάλλει την όμορφη πλάτη.